φοράω, κάποια τα δωρίζω. Χαμούλης. Ωραία. Ας αρχίσουμε. Έχω κάνει και κάποια vlogs και δεν τα έχετε δει, επειδή δεν έχω ανοίξει καν για να κάνω edit. Είναι από τέλος Αυγούστου που κάνω review το Pumpkin Spice Cold Brew Latte. Δεν ξέρω αν θέλετε να το δείτε, θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Τώρα έχουμε Οκτώβρη, ίσο. Καινούριο παντελόνι από Pink. Έχω πάρει πολύ cute πράγματα και σκέφτομαι να αρχίσω να κάνω εδώ στο κανάλι, να κάθομαι και να σας δείχνω τα αγαπημένα του μήνα. Μ' αρέσουν. Αν δεν τα βλέπει κανείς, μου αρέσουν εμένα. Πραγματικά το βλέπω εδώ και χρόνια σε τόσους πολλούς YouTubers και θέλω και εγώ να το κάνω. Αλλά ας αρχίσουμε, γιατί είμαι so excited για να δείτε τα πράγματα που έχω αγοράσει. Okay. Θα αρχίσω με τα accessories. Αυτό δεν είναι από Shein, αυτό είναι από την Pandora. Και αυτό, οπότε ξεχάσετε τα αυτά. Αλλά κοιτάξτε τι έχω πάρει. Έχω πάρει αυτό το τέλειο βραχιολάκι. Είναι πολύ basic, δεν είναι κανένα σημαίνει, είναι όλα stainless steel νομίζω. Και έχει αυτή την πολύ μικρή καρδούλα που είναι pink. Και αυτόν τον καιρό, όπως βλέπετε, έχω κόλμα με το pink. Πρώτη φορά τα φοράω σήμερα, είναι τέλεια, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι τόσο καλή ποιότητα από το Shein που δεν θα το περίμενες ποτέ από το Shein να είναι καλή ποιότητα. Αν και μου το έλεγε η αδερφή μου εδώ και τόσο πολύ καιρό, αυτή η μικρή μου αδερφή έχει κόλμα με το Shein και αγοράζει τεράστιες. Κάνει τρελές παραγγελίες, τρελές. Το μήνα μπορεί να κάνει 4 παραγγελίες, αλλά είναι τεράστιες. Και δεν την πολύ πίστευα, επειδή δεν έχουμε τόσο το ίδιο γούστο. Μου λέει την ωραία και τα πρόλα. Όταν την είδα να τα φοράει, λέω είναι πάρα πολύ cute και πάρα πολύ ωραία. Οπότε αποφάσισα και εγώ να κάνω μια παραγγελία με accessories και βγήκανε όλα τέλεια. Το πρώτο. Μετά, πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο βραχιολάκι. Κοιτάξτε το, είναι σαν ύφασμα, αλλά κλείνει με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο, βλέπετε. Τώρα τα φορά όλα μαζί και τα ήθελα για να κάνω layering. Θα σας δείξω αυτό και αυτό. Και δεν μπορούσα να μην πάρω αυτό που βλέπω όλες εδώ να το φοράνε στην Αγγλία. Δεν ξέρω την Ελλάδα. Ακόμα και στο TikTok είναι viral αυτό. Είναι αντιγραφή, obviously. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι ο οίκου. Tiffany's, δεν είμαι καν σίγουρη. Είναι τόσο καλή ποιότητα. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Είναι υπέροχο. Είναι τόσο... Είναι πραγματικά τέλεια η ποιότητα. Οπότε, θα πήρα αυτά για να τα φοράω έτσι μαζί και είναι πάρα πολύ cute και ωραία. Αλλά έχω πάρει πάρα πολλά, οπότε. Να σας τα δείξω. Κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι τη γραφή της Pandora, το οποίο έχω της Pandora, το βραχιολάκι. Αλλά στο πιο όμορφο ακόμα και της Pandora. Κοιτάξτε. Πόσο όμορφο είναι στο χέρι. Έχω κι άλλα, τα έχω βάλει εδώ. Για να σας τα δείξω, αποφάσισα να πάρω ένα δαχτυλίδι που είναι αντιγραφή από Cartier, okay. Αλλά πώς γίνεται να είναι τέλεια αντιγραφή από Cartier, πώς γίνεται αυτό, πώς το επιτρέπουν αυτό. Κοιτάξτε πώς είναι στο χέρι μου, είναι το νούμερο 7. Thank you.
σας άρεσε, ποιο σας φάνηκε πιο cute. Μάλλον θα πρέπει να έχω μαζέψει αυτά, αλλά πού τα βάλω. Αποφάσισα να αγοράσω τάπερ, δεν ξέρω πώς λέγονται. Αυτά. Αν με ρωτούσατε πριν ένα μήνα, θα σας έλεγα ότι δεν πρόκειται να αγοράζα κάτι τέτοιο από το Shein. Αλλά είναι stainless steel από μέσα και είναι τόσο cute για σούπες, για σαλάτες που τρελαίνουμε για σούπες το χειμώνα. Όχι τόσο για σαλάτα, αλλά σούπα θα βάζα σίγουρα εδώ και θα το έπαιρνα μαζί μου. Ή βασικά το πήρα το πρωί μερικές φορές όταν έχω όρεξη, όχι τόσο συχνά. Κάνω oatmeal με γιαούρτι, ξέρετε αυτά τα overnight oatmeal με γιαούρτι, με peanut butter, με όλα τα περίεργα συστατικά που έχω και βάζω στα φαγητά μου. Μισό τόσο μου αρέσει και θέλω, έχω θέμα. Δεν βάζω τίποτα ξεσκέπαστο στο ψυγείο επειδή νομίζω πως μου βρωμάει. Παίρνει τα αρώματα του ψυγείου, τα αρώματα του kimchi που έχω, αρώματα από πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να είναι καλά κλεισμένο και insulated. Τέλειο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, δεν το έχω καν πλύνει. Το έφερα να σας το δείξω. Και πήρα κάτι ακόμα πιο cute. Είναι κάτι σαν πέμπτο box, αλλά είναι σε σχήμα αρκουδάκι. Είναι so cute. Κοιτάξτε, είναι ένα αρκουδάκι. Και πάλι μέσα είναι stainless steel που έχουμε. Μου αρέσει πολύ που είναι stainless steel μέσα. Εντάξει, ένα πλαστικό είναι με ένα stainless steel. Ναι, τι περιμένατε. Είναι cute όμως και είναι stainless steel. Μπορείς να το βάλεις και να το καθαρίσεις και έχει το διαχωριστικό που και πάλι θέλω να έχει διαχωριστικό γιατί τις περισσότερες φορές βάζω ρύζι. Αυτό είναι το βασικό που τρώω σχεδόν κάθε μέρα, ρύζι και κάτι με σάλτσα. Οπότε δεν θέλω να γίνεται νιανιά μέχρι. Και πώς πάω κάπου, λέμε όταν πάω να έχω. Επόμενη αγορά, πλαστικά καλαμάκια, επειδή ο κόσμος έχει γίνει παράξενος, περίεργος, έχουν αλλάξει πολλά. Πλαστικά καλαμάκια ήταν μέρος της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, τα αγαπώ και αποφάσισαν κάποιοι elite να μου τα στερήσουν. Όχι, πια. Δεν με νοιάζει τι ψέματα λένε και απλώς ο κόσμος το πιστεύει. Ότι το πλαστικό καλαμάκι σκοτώνει. Δεν θα πω τώρα στην ανάλυση το τι πραγματικά κάνει κακό στο περιβάλλον, επειδή είναι κοινή λογική και η τηλεόραση έχει κάνει να πιστεύετε αλλιώς. Εργοστάσια. Ολόκληρες χώρες που μου λύνανε. Νομίζετε ότι το πλαστικό καλαμάκι θα σας σώσει ή θα μας σώσει από κάτι? Όχι. Οπότε για να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση, άμα δεν σας αρέσουν τα πλαστικά καλαμάκια, μπορείτε να με κάνετε unsubscribe επειδή ξέρετε κάτι. Το αγαπώ. Πλαστικό καλαμάκι forever. Πήρα αυτά τα πλαστικά δοχεία. Λες και μόνο το καλαμάκι έχουμε. Όλα πλαστικά είναι βασικά. Στο καλαμάκι είμαστε ρατσιστές, ε. Το πλαστικό δοχείο που νομίζω το πήρα για τα νύχια, αλλά δεν είναι για τα νύχια, επειδή έχω πάρει νύχια και δεν είναι το βάλω χύμα. Δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς τα πήρα, αλλά είχα μια λογική όταν τα πήρα γιατί τα πήρα. Θα την ξανά ανακαλύψω, δεν τη θυμάμαι τώρα. Και είναι και το δεύτερο δοχείο που έχω βάλει εδώ τα accessories για να μην τα χάνω. Δεν θυμάμαι γιατί, πραγματικά. Για το beauty blenders, δεν θυμάμαι γιατί το πήρα. Πήρα και αυτό που θυμήθηκα αυτό γιατί το πήρα, για να βάλω τα scrunchies. Οκ, θα μου πεις λίγο άχρηστο, αλλά δεν έχω να το βάλω. Τα clips, τα μάτια και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά φαίνεται ok. Πήρα και slimes. Οκ, okay, στη φώτα φαινόταν πολύ πιο μεγάλη και πιο ωραία, αλλά φανταζόμουν ότι θα ήταν κάτι τέτοιο. Ένα σε πορτοκαλί χρώμα, σε μοβ και έχει μαζί κομφέτσι για να τα στολίσεις και μια pumpkin. Ήταν για Halloween βασικά. Και θέλω πάρα πολύ να κάνω τέτοια για ASMR και θα τα μυρίσουμε. Νομίζω το έχω μυρίσει αυτό και μυρίζει τέλεια. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει κάτι σαν πλαστελίνη με κάτι ωραίο. Μάλλον δεν κάνω να το μυρίζω, αλλά μυρίζει τέλεια. Τώρα το Shein σου κάνει δωράκια. Αν αγοράσεις με μια. Αν φτάσεις σε ένα ποσό, νομίζω σου δίνει
κάτι δωράκια, δεν ξέρω. Μόνο αυτό το μισθωσέ. Παιδικό παιχνίδι για τον οδοντίατρο. Το πήρα για το ASMR, επειδή θέλω να κάνω την οδοντίατρο. Και τι καλύτερο από το Shein. Έχω και ρούχα να σας δείξω. Και όπως βλέπω, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα ξεχνώ κάτι. Ό,τι έχω και να σας έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπάρχει κάτι που λείπει. It's okay. Τώρα βλέπω πως βλέπουμε κάτι μικρά κλιπ που είχα πάρει. Αυτά θυμήθηκα, κάπου θα είναι. Δεν πειράζει. Θα σας δείξω τα νύχια. Γιατί κάθε παραγγελία από το Shein δεν γίνεται να είναι παραγγελία από το Shein άμα δεν έχει νύχια. Wow, έχει το αυτοκολλητάκι. Okay, δεν είχα μαύρα νύχια. Μαύρα είναι μαύρα και αποφάσισα να πάρω αυτά που έχουν glitter. Είναι η πρώτη φορά που μου έρχονται έτσι, σκέτα στη ζελατίνη, αλλά είναι extra large τα νύχια. Extra, extra large. Και μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα που ήρθαν έτσι. Το άλλο νύχια που αγόρασα είναι αυτά που φοράω. Cute. Είναι τόσο τέλεια, τόσο Halloween, αλλά pinky girly, καταλάβατε. Τα νιώθω. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Κάποια νύχια δεν είναι τόσο σταθερά στο χέρι. Αυτά τα νιώθω, τα φόρεσα και χθες, τα νιώθω πάρα πολύ σταθερά. Κάθονται τέλεια στο χέρι, οπότε... Θα συνεχίσουμε με το pink θέμα. Αυτό είναι το μαλλί του extension, Πήρα αυτά τα... Πώς λέγονται οι κοπέλες στη Ιαπωνία που φοράνε αυτά τα cute... Χαραζούκο. Χαραζούκο στα νύχια. Είναι με πάρα πολλά charms πάνω. Δεν ξέρετε πόσο θέλω να δοκιμάσω. Πάρα πολύ, αλλά βαστιέμαι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θέλω να το δείξω στο βίντεο. Ξέρετε, εγώ μου αρέσει να είμαι... Είμαστε κάπως set, το make-up, τα ρούχα, τα νύχια. Αυτά είμαι πιο excited. Θα δοκιμάσω από οτιδήποτε άλλο. Και τι άλλα νύχια πήρα. Πήρα τα κλασικά Halloween πορτοκαλιά νύχια. Α, δεν είχα ούτε μοβ νύχια, γιατί θέλω να έχω σε όλα τα χρώματα για να ταιριάζουν με τα ρούχα μου. Αυτά είναι η glittery μοβ, πάρα πολύ ωραίο glitter. Πήρα και αυτά πάλι κλασικά, απλά για το Halloween, με πράσινο, επειδή έχω πάρα πολλά πράσινα πράγματα και ρούχα εννοώ. Και ταιριάζουν τα πράσινα νύχια, γι' αυτό. Μια περίεργη αγορά που έκανα. Συνήθως κάνω περίεργες αγορές από το Shein, επειδή κάνω το ASMR και χρειάζομαι περίεργα πραγματάκια. Είναι αυτά τα περίεργα δαχτυλίδια. Περιμένετε να τα φορέσω. Τα πήρα για το ASMR όπως σας είπα, αλλά σκέφτηκα και κάτι. Αυτά φωτίζουνε. Ενώ ανοίγεις λαμπάκια, κάτι τέτοια, κοιτάξτε, λάμπουν φωτίζουν. Έχουν μπαταρίες μέσα, οπότε καθίστε να τα ανοίξω. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ cute, πάρα πολύ τρομακτικούλικα, okay. Εδώ στην Αγγλία γίνεται ένας χαμός. Thank you.
να μας λένε ψέματα. Δεν ξέρω. Λέει ότι είναι. Λέει ότι είναι 100% φυσκόζη. Είναι διάφανη κάπως, αλλά δεν με πειράζει. Είναι η πιτζάμα. Πολύ ωραία, πολύ cute. Σετ και έκανε 9 ευρώ. Και ήταν 100% βυσκόζη. Ήταν από αυτά τα lighting sets, πώς λέγονται. Α, όχι στο YouTube, στο Shein λέγονται flash sets. Και τα πιο πολλά πράγματα που παίρνουν από εκεί, επειδή τα πολλά είναι πανφτηνά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα θα σας δείξω τα ρούχα που αγόρασα από Shein. Είχα πει δεν θα αγοράσω ποτέ ρούχα από Shein. Μόλις το είπα, πήγα και αγόρασα την ίδια στιγμή. Μπορεί να είναι το αγαπημένο μου print σε ρούχο. Είναι από τη σειρά SHEINx. Δεν ξέρω. Πόσο τέλειο. Μου αρέσει τόσο πολύ. Και για τα βίντεο θέλω λίγο πιο έντονα χρώματα print. Όχι πάρα πολύ. Δεν τα έχω φέρω όπως βλέπετε. Είναι με τις ετικέτες. Μόνο το κινέζικο print φόρεσε επειδή είχε έρθει σε μόνο του σε άλλο πακέτο. Πολύ πιο νωρίς από το φόρεσε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το περίμενα. Βασικά δεν περίμενα κανένα τους να είναι τόσο ωραίο και καλή ποιότητα. Κοιτάξτε, είναι όλο γκλίτερ και είναι δύο χέρια. Δύο σκελετή. Βασικά δύο σκελετωμένα χέρια. Και αυτό για το YouTube, όλα βασικά για το YouTube. Και πήρα αυτό που είχα δει πάρα πολλές κοπέλες να το φοράνε στον δρόμο. Και δεν άνοιξα. Που είναι κάτι σαν X-ray. Φαίνεται σαν να φοράς μπικίνι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και όλες τις κοπέλες που έχω δει το είχαν πάρει σε ασπρόμαυρο. Δεν ήθελα να το πάρω κι εγώ σε ασπρόμαυρο. Και νομίζω πως δεν μου πολύ πάνω πολύ τα ασπρόμαυρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο. Και το πήρα σε αυτό το χρώμα και είναι πάρα πολύ πιο πάνω μου. Το δοκίμασα αυτό και τα σκληρωμένα χέρια και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το τελευταίο ρούχο που θα σας δείξω είναι αυτό. Είναι του Van Gogh Starry Starry Night. Εδώ έχει πολύ ωραίο ύφασμα, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δεν το περίμενα να έχει τόσο ωραία ρούχα το Shein. Αλλά και πάλι δεν είναι η ποιότητα που θα φορούσα καθημερινά. Φορά πολύ basic craft. Αν το Shein άρχιζε και πουλούσε cotton 100% και τέτοια ποιότητα θα αγόραζα. Και αυτό νομίζω πως θα μου πηγαίνει πάρα πολύ με το κατάλληλο make-up. Με τα νύχια, ξέρετε, όλο αυτό το σετ. Μου αρέσει. Δεν μου ποιος σας άρεσε πιο πολύ και από τα ρούχα. Και πριν κλείσω το βίντεο, αυτά ήταν βασικά, αυτό ήταν το haul. Σίγουρα σας έχω πει, έχω αφήσει πράγματα που δεν ξέρω που είναι. Ελπίζω να σας άρεσε, αλλά πριν κλείσω το βίντεο θέλω να μου πείτε τι βίντεο θέλετε, ξέρω, θα μου πείτε όλες vlog.
Δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται τόσο δύσκολο ψυχολογικά να κάνω vlog. Δεν ξέρω. Έχει γίνει ένα βάρος πάνω να κάνω vlog. Οπότε, αν δεν νιώθει η Έζα ότι θέλει να κάνει vlog, δεν ξέρω, δεν μπορεί να κάνει vlog. Οπότε, λέω να αρχίσω να κάνω βίντεο που σας δείχνω τα make-up μου, αυτά που μου αρέσουν, αυτά που δεν μου αρέσουν. Ας πούμε, έχω μαζέψει αρκετά empties εδώ και περιμένω και άλλα να αδειάσω για να σας τα δείξω. Αυτά έχω. Θέλω να σας κάνω και κάποια βίντεο για τα πάρα πολύ περίεργα πράγματα που τρώω αυτόν τον καιρό. Τρώω raw cocoa beans, τρώω φύκια, τρώω κάτι περίεργα λάδια. Τρώω ράντες αποξηραμένα. Πολύ περίεργα πράγματα. Αν σας ενδιαφέρει, πείτε μου. Θα ήθελα να κάνω και ένα βίντεο τι τρώω in a day. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Anyway, θέλω να σας θυμίσω να πάτε να μου ακολουθήσετε και στο TikTok, επειδή κάνω σχεδόν κάθε μέρα βίντεο. Είναι TikTok. Οπότε, σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο Italicious βίντεο. Γεια σας!